κυβερνησίας, δηλώνει από την Κομοτηνή ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Σούφας. Πώς σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις, τι είπε για το ψηφοδέλτιο υπερνομαρχίας Ροδόπης Εύρου. Ένα νέο ξεκίνημα που πειρώνται να κάνουν οι τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Μαρόνια σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους τουρίστες. Αποχωρούν στις δημοτικές μας παράδοσες και τραγούδια, πλήθος επισκεπτών αλλά και την παρουσία του Τούρκου πρωταθλητή Αρσισβαρών Ναούμ Σουλεϊμάνογλου, χαρακτηρίστηκε η χθεσινή πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ Κερασού στο Δήμο Σώστου. Δυνατές πάσες και γρήγορες κινήσεις από τους μικρούς μαθητές των δημοτικών σχολείων που δοκιμάστηκαν στο άθλημα της χειροσφαίρισης. Σήκωσαν ψηλά τα πανιά τους οι ιστιοπλόοι της περιφέρειας που επιδόθηκαν σε μια ξεχωριστή δοκιμασία το μεσημέρι στο Φανάρι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι βραδινές μας ειδήσεις. Στη Θράκη βρίσκεται από χτες ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Δημήτρης Σιούφας. Ο κύριος Σιούφας, να πούμε πως επισκέφθηκε χτες την Ξάνθη, ενώ σήμερα παρεχώρησε και συνέντευξη τύπου στην Κομοτηνή, κατηγορώντας ωστόσο το ΠΑΣΟΚ για ιδιότυπη ακυβερνησία, όπως χαρακτηρίστηκα είπε. Τρίδος μας σήμερα, εγώ θα την ονόμαζα ότι περνάμε μια περίοδο ιδιότυπης ακυβερνησίας. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε μια κυβέρνηση από τις εκλογές του Απριλίου του 2000 με εκείνο το ισοδύναμο αποτέλεσμα και την μικρή διαφορά ψήφων, η οποία έχει αποδειχθεί κατώτερη των περιστάσεων, επί 2,5 σχεδόν χρόνια δεν μπορεί να παράγει έργο, ο Πρωθυπουργός δεν συντονίζει την κυβέρνησή του, δειλαέτια σχηματίζονται στην κυβέρνηση και στο κόμμα του, και αυτή την κατάσταση, όπως θα ενθυμίστε πέρυσι, για να γίνει νωρίτερα το συνέδριο του κόμματος του ΠΑΣΟΚ, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήριζε, την περίοδο δηλαδή της αβεβαιότητας που επικρατούσε στην κυβέρνηση και το κόμμα του, ότι λειτουργεί εις βάρος των συμφερόντων του τόπου και πρέπει να τελειώσει. Έκανε το συνέδριο, πήρε μια... Αυτή ήταν μόλις η αρχή, το δηλωτικό στίγμα του Γενικού Πολιτικού Σκέλους της τοποθέτησης του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Σούφα. Ο κύριος Σούφας, περιγράφοντας την κατάσταση, έκανε λόγο για προσπάθεια φανατισμού, πόλωσης και διχασμού της κοινωνίας. Μίμησε για βουτιές στροχτές και τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός, από μαέστρος ορχήστρας, όπως δεν είναι κάποτε, τώρα έγινε πρωταγωνιστής σε ροκ επιτροπές και μοιράζει αυτόγραφα από το βήμα της Βουλής. Μίλησε δε για αδελφινομαχίες με απρόβλεπτη εξέλιξη. Οφείλεται στην θετική ανταπόκριση των Ελλήνων πολιτών απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του κόμματός μας Κώστα Καραμανλή, αλλά και στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα που καθημερινά το αγκαλιάζει ως το πρόγραμμα εκείνο που μπορεί να δώσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Ο κύριος Σούφας τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία πρωταγωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις και έκανε λόγο για πολιτική υπεροχή που οφείλεται τόσο στη θετική ανταπόκριση στο πρόσωπο του Προέδρου, όσο και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας που αγκαλιάζει ο λαός. Αναφορικά δε με το ψηφοδέλτιο της υπερνομαρχίας Ροδόπης Εύρου, είπε ότι αυτό έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση, φτιάχνοντας συνδυασμούς που θα περιέχουν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το πρώτο αναφέρεται στις επιλογές. Όχι ότι οι προηγούμενες δεν ήταν ενδιαφέρουσες και σοβαρές, αλλά έγιναν με καλύτερη προετοιμασία, έγιναν με καλύτερη μεθοδικότητα και πιστεύουμε ότι μαζί με το γενικό κλίμα υπεροχής που έχει η Νέα Δημοκρατία, οι στηριζόμενοι υποψήφοι και δήμαρχοι και οι νομάρχες, αλλά και ο υπερνομάρχης σας εδώ, έχουν καταρτήσει ψηφοδέλτια νίκης. Βεβαίως πάρα πολλά θα εξαρτηθούν από το πρόγραμμα, από το πώς θα το επικοινωνήσουν, από την συστηματική δουλειά που μπορούν να κάνουν από τώρα μέχρι τις εκλογές και βεβαίως από την ομόνοια και την συμπαγή στήριξη των οργανώσεων που έχει το κόμμα και στους δύο νομούς.
Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα σε νέο ξεκίνημα. Προσανατολίζονται 11 επιχειρήσεις του Δήμου Μαρόνιας. Πρόσφατα δημιούργησαν μια τουριστική ένωση με στόχο την προβολή της περιοχής αλλά και την αύξηση της τουριστικής κίνησης στο Δήμο της Μαρόνιας. Ένα νέο ξεκίνημα προσπαθούν να κάνουν οι επιχειρήσεις του Δήμου Μαρόνια σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης της πόλης. 10 επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μια τουριστική ένωση με στόχο την προβολή της περιοχής και την αύξηση της τουριστικής κίνησης. Ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας στο σπήλαιο της Μαρόνιας, καθώς και το αρχαίο θέατρο με τους λοιπούς αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σημαντικά τουριστικά πλεονεκτήματα για τη Μαρόνια. Τα θέματα είναι γνωστά από καιρό, δηλαδή το τι ζητάει η περιοχή μας από διάφορα έργα που πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι ο Δήμος κινείται σωστά προς αυτή την κατεύθυνση, κυρίως ως προς την αξιοποίηση του σπηλαίου που ζητάμε και την βελτίωση των οδικών συνδέσεων με το ανατολικό, με το δυτικό τμήμα του νομού και με τον Εύρο. Η εταιρεία ιδρύθηκε με κύριο σκοπό, όπως είπαμε, την προβολή της περιοχής και προς αυτή την κατεύθυνση καταθέσαμε ένα πρόγραμμα, μια πρόταση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα τουρισμού του Δήμου. Η πρόταση για την ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής περιλαμβάνει δημιουργία μικρών οικίσκων και ηλεκτρονικών κέντρων ενημέρωσης στην περιοχή για την πληροφόρηση των επισκεπτών, βελτίωση των οικισμών εισόδου, την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και ειδικό site που θα προβάλλει την περιοχή με δυνατότητα κρατήσεων σε ξενοδοχεία και διάφορα ιστορικά στοιχεία. Η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Μαρόνιας έχει ως στόχο τη συνεργασία με άλλους δήμους της περιοχής αλλά και της περιφέρειας. Όπως δηλώνουν και τα μέλη της Ένωσης, η Μαρόνια ενδείκνυται για περιβαλλοντολογικό τουρισμό, χωρίς όμως να απορρίπτεται ο κλασικός τουρισμός. Τα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή μπορούν να προσφέρουν από 250 μέχρι 300 κλίνες Α και Β κατηγορίας. Σε αρκετά ελκυστικές τιμές και οι χώροι εστίασης είναι σχεδόν όλοι καινούργοι. Είναι χώροι που λειτουργούν πολλά χρόνια, οπότε υπάρχει, ας πούμε, εμπειρία και στην προσφορά υπηρεσιών. Πιστεύω ότι βρίσκονται, η κατανομή τους καλύπτει όλη την περιφέρεια του Δήμου. Προσφέρονται και για καλοκαιρινές διακοπές και για διακοπές σε άλλες περιόδους του χρόνου. Υπάρχουν δυνατότητες και για ξεναγήσεις και για κάποιο άλλο είδος δραστηριότητες, όπως είναι περιγύρωση στο βουνό και ποδήλατο βουνού κλπ. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να δούμε την περιοχή με άλλο μάτι, διότι προσφέρει και καλύτερο κλίμα και συνδυάζει βουνό με θάλασσα. Και από το Δήμο Μαρόνιας πάμε στο Δήμο Σώστου, εκεί όπου χτες το βράδυ ξεκίνησαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ του Κερασιού. Με παραδοσιακούς χορούς αλλά και τραγούδια και από την παρουσία του Τούρκου πρωταθλητή της Άρσης Βαρών Ναούμ Σουλεϊμάνογλου, χαρακτηρίστηκε η χτεσινή βραδιά. Με κάθε επισημότητα άνοιξε τις πύλες του το δεύτερο Φεστιβάλ Κερασιού χθες το απόγευμα. Η έναρξη του προγράμματος των τριών ημερών για την προώθηση ενός σημαντικού προϊόντος της περιοχής ξεκίνησε με τα εγκαίνια της ζωγραφικής έκθεσης, ενώ λίγα αργότερα το συγκρότημα του Μορφωτικού Ομίλου Κομωτινής και του Δήμου Αριανών έδωσε μια καταπληκτική χορευτική επίδειξη. Λίγο αργότερα στο βήμα ανέβηκε ο δήμαρχος Σώστης Σαΐτ Ερντογάν, ο οποίος προλόγησε τις τριήμερες εκδηλώσεις, ενώ τόνισε τη σημασία του φεστιβάλ για την περιοχή. Εάν δεν εκφέρω και τα γκρουπ που έχουν έρθει και βρίσκονται σήμερα μαζί μας και ο αρχηγός και η αρχηγή του γκρουπ οπωσδήποτε για το τουρνουά ποδοσφαίρι νέων, βαλκανικό τουρνουά μάλλον ποδοσφαίρι νέων, είναι από το Σμόλιαν Βουλγαρίας, ο αρχηγός τους είναι εδώ μπροστά μας. Είναι από την Αδριανούπολη της Τουρκίας.
Παρόν στην έναρξη του δεύτερου φεστιβάλ κερασιού και ο Τούρκος αρσιβαρίστας Ναούμ Σουλεϊμάνογλου, γνωστός και ως γίγαντας της ΣΕΠΗΣ. Μικρή, την εκπαιδεύομαστε κάτω. Χρειάζεται βέβαια και λίγο ταλέντο, αλλά πρέπει καταρχήν να πιστεύει κανείς, να έχει πίστη και να δουλεύει πάρα πολύ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας θα είναι ο κύριος Σουλεϊμάνογλου. Αθήνα Ολυμπιακού Τη χθεσινή βραδιά έκλεισε η συναυλία του Ζαχαρία Τίλιο με τον Νίκο Βερβερίδη και το μουσικό συγκρότημα Ντεϊσίν. Άνοιξαν πανιά 9 ιστιοπλώα που διαγωνίστηκαν σήμερα στο Φανάρι για να κερδίσουν μια θέση στο διαγωνισμό που πραγματοποιείται στα πλαίσια του ιστιοπλοϊκού αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας Φανάρι 2002. Τα πανιά τους άνοιξαν σήμερα 9 ιστιοπλώα στα πλαίσια του αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας Φανάρι 2002. Σήμερα ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του αγώνα που περιλάμβανε 12 ναυτικά μίλια με 7 από τα 9 πλοία να τερματίζουν. Στον αγώνα των πλοίων για διάκριση και τερματισμό βοήθησε και ο καλός καιρός αφού κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα φυσούσαν ισχυροί άνεμοι. Είμαστε στο λιμάνι του Φαναρίου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του ιστιοπλοϊκού αγώνα Ανοιχτής Θάλασσας Φανάρι 2002, το οποίο περιλάμβανε ένα μπράτσο 12 ναυτικά μίλια, όρτσα πρίμα στο καιρό. Ο καιρός σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Ξεκινήσαμε με ταχύτητα ανέμου μπουκαδούρα γύρω στα 12 ναυτικά μίλια ταχύτητα. Εξελίχθηκε μέχρι τα 14-15 η ταχύτητα. Κατόπιν βέβαια ο καιρός έπεσε λίγο. Από τα 9 σκάφη τερματίσαν τα 7, τα 2 δεν προλάβαν λόγω του ότι έπεσε ο καιρός. Θεωρώ ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός αγώνας σήμερα. Αυτός ήταν και ο πρώτος αγώνας του ναυτικού αθλητικού ομίλου Ροδόπης, αφού τα υπόλοιπα σκάφη και πληρώματα προέρχονταν από την Καβάλα. Αύριο θα ξεκινήσει το δεύτερο σκέλος του αγώνα στις 9 το πρωί από το Φανάρι και θα καταλήξει στη Θάσο. Σήμερα είχαμε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν και, και έγινε από τον ναυταθλητικό όμιλο Ροδόπης. Ήταν και ο πρώτος αγώνας που διοργάνωσε ο όμιλος, πολύ επιτυχημένος. Είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα, το πανελλήνιο πρόγραμμα της Πανελλήνιας Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και μετράει για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Πέραξαν 9 σκάφη, 8 του ναυτικού ομίλου Καβάλας και ένα του ναυτικού αθλητικού ομίλου Ροδόπης, με καλό αέρα, πολύ ενδιαφέρουσα ιστιοδρομία. Δύο σκάφη στο τέλος δεν τερματίσαν γιατί είχε πέσει ο αέρας. Σημασία έχει ότι ήταν ενδιαφέρον και περίπου 45-50 ιστιοπλόοι πήραν μέρος στον αγώνα αυτό. Ελπίζουμε ότι, μην ξεχνάμε, ακούγεται καμιά φορά για λίγα σκάφη το αριθμός 9. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα από το περσινό Βορείο Αιγαίου το ράλι είχε 8 σκάφη. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό το ότι φέτος εδώ για πρώτη φορά είχαμε 9 σκάφη σε ένα όμιλο ο οποίος τώρα δημιουργήθηκε και κάνει πρώτη φορά αγώνες. Μαθητές των δημοτικών σχολείων της χώρας συμμετείχαν στο περιφερειακό τουρνουά χειροσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Κομωτινής. Οι μικροί μαθητές πάντως με δυνατότατες πάσες απέδειξαν ότι το άθλημα έχει μέλλον. Γκολ και θέαμα προσέφεραν σήμερα το μεσημέρι οι Λιλιπούτοι αθλητές χειροσφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής. Πρόκειται για ένα περιφερειακό τουρνουά που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με την Ένωση Χειροσφαίρισης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 140 μικροί μαθητές 9 έως 12 ετών από την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, τη Δράμα και την Κομωτινή έδειξαν τις δυνατότητές τους σε ένα αδικημένο αλλά τόσο δυνατό και όμορφο άθλημα. Θα πρέπει να σας πω ότι οργανώνεται από την περιφέρεια, την Ασχαμάθ, σε συνεργασία με το ΤΕΦΑ, με το τμήμα Handball, στο οποίο κατά κύριο λόγο είναι υπεύθυνος ο κ. Στογανίδης μαζί με τον κ. Τριαντάφυλλο Χωστοδημίδη. Ποιοι συμμετέχουν σήμερα εδώ? Σήμερα συμμετέχουν ομάδες από ηλικίες από 9 έως 12 ετών και θα πρέπει να σας πω ότι οι ομάδες αυτές είναι από την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, τη Δράμα και την Κομωτινή. Και αγοριών και κοριτσιών. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Εδώ πέρα ποια ομάδα έχουμε? Εδώ στη Ροδόπη είναι υποίδρυση ομάδα. Είναι μια σκέψη που είχαμε κάνει σαν περιφέρεια για την ανάπτυξη του handball στην περιοχή μας.
και μας ήταν ανήκουστο, ας πούμε, να υπάρχουν τεφά στην Κομωτινή και να μην υπάρχει ομάδα χατμπολ. Η ομάδα της Κομωτινής τελεχώθηκε από ένα τουρνουά χατμπολ δημοτικών σχολείων, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στην περιοχή. Στόχος του τουρνουά, η ανάπτυξη και προώθηση του αθλήματος εν όψει μάλιστα και Ολυμπιάδας του 2004. Η ιδέα προέκυψε στη συνεργασία με την ειδικότητα χειροσφαίρησης στο ΤΕΦΑ Κομωτινής, με την Ένωση Χειροσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πιστεύοντας ότι έτσι θα βοηθήσει την ανάπτυξη του αθλήματος, στη διάδοση, έτσι ώστε τα παιδιά να μάθουν τι είναι στη χάντμπολ. Μια που έρχονται και οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το χάντμπολ είναι Ολυμπιακό άθλημα. Τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτό, κυρίως σαν χώρα. Είμαστε ένα χρόνο πριν την Ολυμπιάδα. Πιστεύουμε ότι με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται με τα διάφορα τουρνουά, ότι η Εθνική Ελλάδος θα πάει έτοιμη στην Ολυμπιάδα του 2004 και επίσης πάρα πολλά παιδιά θα ακολουθήσουν αυτό το άθλημα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην παραπέρα ανάπτυξη. Τουριστική κίνηση φαίνεται να επιδεικνύει ο Δήμος των Σαπών, καθώς τις τελευταίες 20 μέρες οι επισκέπτες έχουν ξεπεράσει, μάλλον κατά τις δηλώσεις τουλάχιστον του Δημάρχου κ. Ντίνου Χαριτόπουλου, τους 2.500. Λίγο καιρό μετά τα εγκαίνια των τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή Δενδράκη των Σαπών από τον Υπουργό Μακεδονίας Ράκης, οι Σάπες έχουν να παρουσιάσουν ένα καινούριο πρόσωπο. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά, να αναλογιστούμε ότι τα περασμένα χρόνια δεν υπήρχαν δυνατότητες απλού τουρισμού στην περιοχή, ενώ φέτος μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες οι επισκέπτες στο Δήμο Σαπών και την περιοχή Δενδράκη έχουν ξεπεράσει τους 2.500. Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από τη σημασία που δίνει ο Δήμος στην τουριστική ανάπτυξη, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Σαπών Ντίνος Χαριτόπουλος. Και το ξενοδοχείο και στα καταλήμματα υπάρχει μια κινητικότητα συνεχής. Η πληρότητα αγγίζει ποσοστά πολύ ικανοποιητικά, το 60 με 70% που για πρώτο διάστημα λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων νομίζω είναι σημαντικό. Αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι παρατηρείται μια κίνηση στην περιοχή με εκδρομές σχολείων, καπί, φορέων, περιβαλλοντικών και οικολογικών οργανώσεων, η οποία είναι πάρα πολύ αυξημένη. Αρκεί να σας πω ότι μόνο κατά το τελευταίο 15ήμερο με 20ήμερο έχουμε ξεπεράσει τους 2.500 επισκέπτες στο Δήμο Σαπών, στην περιοχή Δενδράκη, αλλά και ευρύτερα στο χώρο του Δήμου Σαπών, κάτι που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν φανταστεί κανείς ότι σε αυτό το τομέα, έστω του εναλλακτικού ήπιου τουρισμού, δεν είχαμε δυνατότητες τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες που έχουμε κάνει και για τον τομέα αυτό. Εν τω μεταξύ, για τη θερινή περίοδο, η παραλία των Πετρωτών είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της, ύστερα και από τις εργασίες που έγιναν στην περιοχή τους προηγούμενους μήνες. Το καλοκαίρι υπολογίζουμε ότι το κέντρο βάρος της τουριστικής μας ανάπτυξης θα είναι των τουριστικών μας δυνατοτήτων θα είναι η παραλία των Πετρωτών. Εκεί ετοιμάζονται κάποιες υποδομές που πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα να τις δούμε από κοντά. Και βέβαια με όλο αυτό το πλέγμα για το πλαίσιο των τουριστικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών, νομίζω ότι θα έχουμε μια κινητικότητα αυξημένη στην περιοχή των Σαπών πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Κατανομή αρμοδιοτήτων αλλά και ιεράρχηση στόχων περιέλαβαν η εκθεσινή Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη. Ικανοποιητικό χαρακτήριζε το επίπεδο στόσο της συζήτησης ο πρόεδρος της εταιρείας, Δήμαρχος Σταυρούπολης, κ. Γιάννης Τσεγγελίδης. Την ετήσια Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε χθες το πρωί στα γραφεία της στην Ξάνθη η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Ξάνθης. Μετά την παρουσίαση της οικονομικής θέσης της εταιρείας από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου, ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής και δήμαρχος Σταυρούπολης Γιάννης Τσεγγελίδης παρουσίασε τις δραστηριότητες της εταιρείας απαντώντας τις απορίες και ενστάσεις των μετόχων. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός της καταψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από τον Δήμαρχο Μίκης Χουσέιν Αγκά, ο οποίος δήλωσε ότι προέβησε μια τέτοια κίνηση καταψηφίζοντας το σκέλος τεχνικής βοήθειας, διότι κάποιες από τις μελέτες που πέρασαν μέσα από την αναπτυξιακή και αφορούσαν το Δήμο Μίκης δεν τελεσφόρησαν, εφόσον κολυσιέργησαν οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κάτι όμως που έγινε τόσο στο Δήμο Τοπείρου όσο και στο Δήμο Σταυρούπολης και που αποδεικνύει έτσι ότι δεν υπήρχε πρόθεση για κάτι τέτοιο. Είχε συνολικά έσοδα 204 εκατομμύρια δραχμές.
Μία από τις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ήταν η τοποθέτηση ως αναπληρωτού στη Διαχειριστική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων αυτή του Πρόεδρου του ΕΒΕΚ, Ξάνθης Παναγιώτη Ανδρικόπουλου, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων της Ευρώπης, αρχής γνωμένης από το Λίντερ. Αυτό σίγουρο θα βοηθήσει αφάνταστα τόσο τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με πολλά αντικείμενα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει την απαρχή μιας νέας συνεργασίας αναπτυξιακής επιμελητηρίων Ξάνθης για την όσο τη δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των προγραμμάτων. Η Γενική Συνέλευση κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια. Σίγουρα δεν μπορούν να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι στο 100% σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα. Παρ' όλα αυτά, η απόδοση των στελεχών της εταιρείας ήταν άκρως ικανοποιητική και αυτό έγινε κατανοητό από τους μετόχους. Οι παρόντες υπερψήφισαν τα πεπραγμένα και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ενώ κατά τη διάρκεια της συνέλευσης πάρθηκαν και σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχειριστική πολιτική που ακολουθούμε, δήλωσε αργότερα ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Γιάννης Τσεγγελίδης. Έθριος καιρός και τοπικές νεφώσεις μόνο μετά το απόγευμα προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί μέτρη έως ισχυρή. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτές ήταν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, οι βραδινές μας ειδήσεις από το Art Channel. Καλή σας νύχτα!